Έπειτα από 2 χρόνια βουβών εορτασμών του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η βασίλισσα του κατακλυσμού, η πόλη του Ζήνωνα, φόρεσε και πάλι τα γιορτινά της και είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί για 104η φορά τις χιλιάδες των Κυπρίων και όχι μόνο, που θα επιλέξουν να περάσουν το τριήμερό του στην κατεξοχήν πόλη του κατακλυσμού, επιστρατεύοντας περί τα 300 άτομα για την ομαλή διεξαγωγή του φεστιβάλ και την εξυπηρέτηση του κοινού. Το έναυσμα για τους μεγάλους εορτασμούς δόθηκε χθες βράδυ με την ενακτήρια παρέλαση, τα χορευτικά σχήματα με την βραδιά να ολοκληρώνεται με ξέφρενο πανηγύρι και την Τζόζεφιν να δίνει το ρυθμό. Για να δολευτούμε και ψηλά! Οι πλανώδη πολιτές εδώ και μέρες έχουν πάρει τη θέση τους στο παραλιακό μέτωπο των Φινικούδων, με τους δρόμους της πόλης να σφίζουν από ζωή από τις πρωινές έως τις βραδινές ώρες. Λάρνακα σημαίνει κατακλυσμός. Ήδη ξεκινήσαμε χτες με μεγάλη επιτυχία. Και για 6 ημέρες μέχρι την Τετάρτη, πάνω από 100.000 κόσμος θα επισκεφτεί την πόλη μας. Θα γιορτάσουμε μαζί με όλον αυτόν τον κόσμο τη μεγάλη αυτή γιορτή. Το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πλούσιο και πολλά υποσχόμενων από τον κατακλυσμό, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι λουκουμάδες και άλλα παραδοσιακά προϊόντα. Θα τιμήσουμε την παράδοση μας, την κουλτούρα μας. Θα υπάρχουν διαγωνισμοί κυπριακών ποιημάτων, ερωτικών τραγουδιών, τσατιστά. Θα έχουμε καλλιτέχνες από την Ελλάδα, καλλιτέχνες γνωστούς Κύπριους. Και αυτές τις 6 ημέρες η πόλη μας θα ζωντανέψει, η πόλη μας θα θυμηθεί την ζωντάνια που της δίνει ο κατακλυσμός. Απόψε στη σκηνή θα βρεθεί ο Ηλίας Βρετός, ενώ τη Δευτέρα, οπότε και θα κορυφωθούν οι εορτασμοί, η εκρηκτική Πάολα θα ταξιδέψει με τη μουσική της όσους βρεθούν στις Φινικούδες. Χορηγή επικοινωνίας των εκδηλώσεων του κατακλυσμού του Δημού Λάρνακα στο Ωμέγα και ο δρόμος 100,5.